τέλος σχολικής χρονιάς, αρχή καλοκαιριού. Σχολάω από τη δουλειά μου. Φτάνω στο σπίτι με τη μηχανή μου και βλέπω τη μητέρα μου και τον ανιψιό μου να βαστάει ένα χαρτί και να το δείχνει στη μητέρα μου. «Στεφανία, έλα να δεις τους βαθμούς του Παντελή», μου λέει η μητέρα μου. «Βαθμούς», λέω εγώ. «Πάει νυχτερινό. Παντελή, αλήθεια, ακού. Δεν ήξερα καν ότι ο Δέδαλος είναι και νυχτερινό». Απλούστατα καμία. Αγνοούσα την ύπαρξή του. Ήταν ένας παράλληλος μικρόκοσμος που τέλος πάντων δεν είχα έρθει σε επαφή μαζί του. Όταν διορίστηκα, αν με ρώταγες αν θέλω να έρθω στο Εσπερινό σχολείο, σαφέστατα θα έλεγα όχι. Γιατί απευθύνεται σε μαθητές πιο μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι έχουν διανύσει μια πορεία ζωής, είναι εργαζόμενοι, έχουν πολλές υποχρεώσεις αφενός και αφετέρου έχουν αφήσει τα θρανία τόσα χρόνια, ώστε είναι πολύ δύσκολο να καλύψουν τα κενά που έχουν ήδη δημιουργηθεί στη γνώση. Γνωριστήκαμε σε στρατό με τον κολλητό μου. Εκεί πέρα βρεθήκαμε 4 φορές. Σπάσαμε ο καθένας για τη μονάδα του. Μιλήσαμε, κρατήσαμε επαφή μερικές φορές ακόμα και του λέω τελείωσε στρατός, να τελειώσει το σχολείο. Μου κάνει, τι τάξη πας? Του κάνω, θα πω πρώτο λυκείου. Μου κάνει, και εγώ. Του κάνω, δεν έχεις τελειώσει το σχολείο? Μου κάνει, όχι. Οκ, λέω, πάμε σχολείο? Μου λέει, και δεν πάμε. Να σε γράψω, Στεφανία, μου λέει ο Παντελής. Τελείωσα την πρώτη λυκείου και κοίτα η βαθμή μου, 17, 18, 19. Και δεν θέλει τεράστια προσπάθεια. Κάνουν έργο εκεί οι άνθρωποι. Έλα ρε, Παντελή. Αλλά το έλεγα και λίγο μέσα μου το μαμούνι. Μπαίνω σπίτι μου, μέτρωγε. Λέω, λες, η κόρη μου είχε φύγει ήδη, σπουδάζει στην Αθήνα. Ψέματα, είχε τελειώσει σπουδές της. Ήμουνα μόνη μου, δεν έχω άλλο παιδί. Ναι, μεν δούλευα πολλές ώρες. Την άλλη μέρα μου στέλνει μήνυμα ο Παντελής. Να σε γράψω, μια φωτογραφία μόνο φέρε μου. Το σκεφτόμουν όλη μέρα. Δούλευα και το σκεφτόμουν. Την άλλη μέρα πάλι ο Παντελής μου λέει, ρώτησα, δεν μπορώ να σε γράψω μόνος μου. Πρέπει να φέρεις αυτά τα χαρτιά. Και πήγα. Από μερικά χρόνια πέρασα μια πολύ σοβαρή περιπέτεια με την υγεία μου και μέσα σε αυτή τη περιπέτεια είχα το χρόνο να σκεφτώ και να θέσω νέους στόχους και ένας από αυτούς ήταν να τελειώσω το σχολείο, να ολοκληρώσω να τελειώσω το λύκειο. Παράλληλα φοιτούσε και ο γιος μου. Με τη δική του παρότρινση ήρθα, γράφτηκα. Θυμάμαι ένα από τα πρώτα μαθήματα που ρωτούσα τις μαθήτριες τι ήταν αυτό που τις όθησε να έρθουν σε αυτό το σχολείο. Κάποιες μου μιλούσαν ότι είχαν ελεύθερο, κάποιες έλεγαν ότι είχαν ελεύθερο χρόνο. Αυτό που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ήταν όταν μία μαμά μου είπε, ξέρεις, δίνει πανελλήνιες ο γιος μου και είναι ανυπόφορος. Είπα, θα έρθω στο σχολείο, θα κάνω αυτό που μου αρέσει και θα μπορέσω να αντιμετωπίσω την κατάσταση στο σπίτι. Πρώτα απ' όλα ήταν, είναι σπερινό, είναι το ωράριο το βραδινό. Εμένα αυτό με βόλευε. Ήταν ένας λόγος παραπάνω για να αγαπήσω αυτό το σχολείο, γιατί το πρωί δεν το έχω. Ημέρα αγιασμού, πρώτη μέρα σχολείου. Είμαστε στην τάξη και μοιράζουμε τα βιβλία. Μαθήτρια ετών 45, παντρεμένη με 3 παιδιά, μόλις έχει πάρει τα βιβλία της και θυμάμαι τα χέρια της, χοντροκομμένα από τη χειρονακτική δουλειά, κουρασμένη γυναίκα, ταλαιπωρημένη, που τα χάιδευε σχεδόν με σεβασμό και τρέχαν τα μάτια της όλο συγκίνηση και να μου λέει, η ζωή μου δίνει αυτή την ευκαιρία που στην ηλικία που θα έπρεπε δεν μπόρεσα, κυρία, γιατί έπρεπε να αναθρέψω τα αδέρφια μου. Αλλά τώρα τα κατάφερα επιτέλους και θα φοιτήσω και θα τα καταφέρω μέχρι το τέλος. Ήταν στην πρώτη λυκείου, έχοντας απέναντί μου τον καθηγητή μου των μαθηματικών, τον κύριο Κοκολογιαννάκη.
Κάποια στιγμή λοιπόν παίρνει μια κυμωλία και γράφει το σημάδι της ρίζας. Ένιωσα λοιπόν για δευτερόλεπτα ότι αυτό το ξέρω και δεν το ξέρω. Μα είχα να το δω 29 χρόνια. Πραγματικά και τώρα που το λέω συγκινούμε. Πέρασε από το μυαλό μου αυτά που έζησα, αυτά που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια. Το είχα δει κάποτε, το ξαναβλέπω και τώρα. Και έκλαιγα. Πριν από 10 χρόνια, όταν λειτουργήσε για πρώτη φορά το εσπερινό ΤΕΕ τότε, πήρα την απόφαση να επιδιώξω και να βρεθώ εδώ. Έρχεται λοιπόν η πρώτη, το θυμάμαι ακόμα, η πρώτη μέρα, η πρώτη ώρα, η εργαστηριακή κιόλας, για το μάθημα της πληροφορικής που έκανα τότε και τώρα. Και δεν θα ξεχάσω, παρόλη την αγωνία που είχα πρώτο μάθημα με ενήλικες μαθητές, μεγάλη διαφορά σε σύγκριση με την προηγούμενη κατάσταση, την αγωνία να σταθώ, να βρεθώ αντάξιος στο ακροατήριό μου, που δεν ήταν πια μαθητές 15χρονοι, 16χρονοι ή παρόμοιας ηλικίας, αλλά ενήλικες άνθρωποι στην ηλικία μου και μεγαλύτεροι. Μετά από όλη την προσπάθεια και με το χτύπημα του κουδουνιού που δεν κατάλαβα πότε πέρασε, ακόμα στον πίνακα, στον υπολογιστή εγώ και στον πίνακα ταυτόχρονα, το θυμάμαι χαρακτηριστικά να πηγαίνω από τη μία θέση στην άλλη, χτυπάει το κουδούνι, λέω εντάξει παιδιά θα συνεχίσουμε στο επόμενο, και βγαίνοντας ένας-ένας οι καινούργιοι μου μαθητές, τα καινούργια μου παιδιά, της ηλικίας μου και παραπάνω ξαναλέω, είναι και 10 χρόνια πίσω, ένας-ένας να μου λένε ευχαριστώ. Ήτανε τουλάχιστον σοκ, συγκίνηση, αλλά και μια καινούργια εμπειρία, ένα βάρος ευθύνης θα λέγαμε. Είμαστε στην τάξη και κάνουμε ένα μάθημα αρδεύσεις. Προσπαθώντας να σου εξηγήσω τα εξαρτήματα, όλοι λίγο κουρασμένοι, βλέπω μια κυρία ανήσυχη, αγχώδης, να κοιτάει το ρολόι της, να προσπαθεί να παρακολουθήσει. Και γυρνάω κάποια στιγμή και της λέω, πες μου, τι δεν καταλαβαίνεις, να το ξαναπούμε. Μου λέει, δεν είναι αυτό. Λέω, τι, πρέπει να φύγω. Τώρα να φύγεις, λέω, όχι, θα κάτσετε όλοι. Άμα φύγεις εσύ, λέω, θα πρέπει να φύγουν κι άλλοι. Μα έχω σοβαρό λόγο, πρέπει να φύγω. Γιατί? Γιατί, μου λέει, πρέπει να ψήσω τις μελτζάνες για να φτιάξω αύριο μουσακά. Θα μείνουμε μονιστικοί. Πέρσι στις εγγραφές ήρθε μια κοπέλα 23 χρονών στο γραφείο να γραφτεί. Κρατούσε ένα παιδάκι 6 χρονών. Μπήκε μέσα, με είδε και άνοιξε μια μεγάλη αγκαλιά, όπως άνοιξα και εγώ βέβαια, γιατί μαζί θυμηθήκαμε ότι την είχα μαθήτρια πριν από 7 χρόνια στο ημερήσιο σχολείο. Ήταν η καλύτερη μαθήτρια της τάξης. Θα έμπαινε σε όποια σχολή ήθελε. Κάποια μέρα λοιπόν ήρθε και μου λέει, κυρία, θέλω κάτι να σας εκμυστηρευτώ, είναι σοβαρό το θέμα. Λέω, πες μου, τι θες. Λέει, είμαι έγκυος. Και πώς σκέφτεσαι να το αντιμετωπίσεις, της λέω. Λέει, δεν έχω επιλογές, θα σταματήσω το σχολείο, θα παντρευτώ, θα γεννήσω το παιδί μου και ό,τι φέρει ζωή από εδώ και πέρα. Πραγματικά έτσι έκανε. Αυτό το παιδάκι λοιπόν που το γέννησε κανονικά και ήρθε να γραφτεί στο σχολείο το εσπερινό, προσπαθώντας να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα, όπως και είμαι σίγουρη ότι θα το κάνει. Θα τελειώσει και θα περάσει και στο πανεπιστήμιο, σε όποια σχολή θέλει. Δεύτερος κύριος παράγοντας ήταν οι καθηγητές. Δεν έχουν καμία σχέση με το πρωινό. Βέβαια μπορεί να είναι επειδή έχω μεγαλώσει λίγο. Αλλά είναι πιο άνθρωποι, κατ' εμέ. Καταλαβαίνουν περισσότερο τους μαθητές τους που είναι ανεξαρτήτως ηλικίας. Μιλάμε ωραία. Ανοίγουμε συζητήσεις όπου στο πρωινό δεν μπορείς. Και σύν της άλλης, αλληλοβοηθόμαστε πάνω κάτω στα πάντα μέσα στο μάθημα και εκτός μαθήματος. Επίσης, υπάρχει ένα κλίμα παρείστικο, να το πω, παρόλο που υπάρχουν, που συνυπάρχουν ηλικίες από 18 μέχρι όσο, υπάρχει ένα πνεύμα καλής συνεργασίας, όχι ανταγωνιστικό. Αυτό το, η προσφώνηση, το «Γεια σου δάσκαλε», που ακούω χρόνια μετά,
σε χώρους εκτός σχολείου, σε μαγαζιά, σε υπηρεσίες. Κάτι που, εντάξει, είναι συγκινητικό και ταυτόχρονα το πούμε και λίγο με αυταρέσκεια, με γεμίζει και λίγο περηφάνεια. Είναι κάτι που δεν θα τα ακούσει σε κάποιο άλλο σχολείο. Και για το γεια σου, δηλαδή την οικειότητα του ενικού, αλλά και για το δάσκαλο, έτσι, που σημαίνει ότι κάποια σημασία έχει τέλος πάντων η δουλειά μας για αυτούς τους μαθητές. Όταν ήρθαν οι μέρες να κλείσει το σχολείο για καλοκαίρι, πραγματικά έλεγα και τώρα τι θα κάνω τα απογεύματά μου.